Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Ρουσόπουλο που έχει έρθει. Και να τους συγχαρούμε και τους δύο, γιατί ακριβώς. Ο κύριος Πέτσας εκλέγεται για πρώτη φορά, ο κύριος Θόδωρος Ρουσόπουλος επανεκλέγεται. Α, σωστά, είναι η πρώτη φορά του κύριου Πέτσα. Βεβαίως. Το είχα λησμονήσει. Συγχαρητήρια και στον κύριο. Ευχαριστούμε καταρχάς πολύ και ήθελα να πω με αφορμή αυτά που άκουσα πριν, αν θέλετε, κάποια σχόλια. Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να αναζητούμε μόνο τα αίτια της ήττας, της τόσο συντριπτικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να δούμε και ένα προσωπικό θρίαμβο του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι επικράτησε απόλυτα η θετική του ατζέντα σε σχέση με μια μαυρίλα που περιέγραφε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα σποτάκια του που μας γύριζαν στο 2012, στο 2015, ούτε καν στο 2019. Το άλλο βασικό στοιχείο ότι όταν πηγαίνουμε στις εκλογές, πάμε να ψηφίσουμε για να έχουμε κυβέρνηση. Και πραγματικά ήταν στρατηγικό λάθος εκ των υστέρων, θα το έλεγε ο κύριος Σπίρτζης, ότι με την εγώ νομίζω ότι αυτό μέτρησε πάρα πολύ. Τουλάχιστον αυτές είναι οι δικές μου προσλαμβάνεις. Την διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ναι. Τελικά έπεσε ο ίδιος σε μια παγίδα αποσυσπήρωσης, η οποία εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί. Γιατί φαίνεται ότι είναι σε ένα ποσοστό τέτοιο που δεν μπορεί να προσδοκάμε ενισχυμένη αναλογική ότι θα μπορεί να αποτελέσει τον αντίπαλο δέον στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, βλέπουμε ένα Πασόκ το οποίο να διεκδικεί, από ό,τι κατάλαβα και από τη ρητορική του κ. Ανδρουλάκη, να αφήσει στην άκρη το δημέτωπο και να επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι σήμερα επικράτησε. Ναι, έτσι διαβάζω εγώ αυτές τις δηλώσεις. Αφού νομίζω ότι έχουν υποθεί πολλά πράγματα μέχρι τώρα, έτσι διαβάζω εγώ αυτή την εξέλιξη. Από εκεί πέρα βλέπω ότι οι Έλληνες με 41% που επέλεξαν να δώσουν στη Νέα Δημοκρατία σήμερα και στην Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύω ότι δίνουν μια καθαρή απάντηση ότι δεν θέλουν σε αβέβαιους καιρούς περιπέτειες. Επιλέγουν τη σταθερότητα, ναι, και μια προοπτική την οποία έδειξε ότι διαθέτει η Νέα Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι καλύτερο θα είναι, πράγματι όπως ακούω για όλα τα κόμματα, οι εκλογές οι δεύτερες να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν για να συνεχίσει αυτό η πορεία της χώρας. Αυτό έχει κλειδώσει από ό,τι φαίνεται. Κύριε Ρουσόπουλο, συμφωνείτε, ήταν το μήνυμα σταθερότητας που κατά βάση κέρδισε τον κόσμο και τον έδιωξε από την άλλη πλευρά, τον κέρδισε για εσάς, τον έδιωξε από την άλλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κοσιόνη, παρότι οι εκλογές είναι συνήθως ένα άθροισμα ορθολογικών και ανορθολογικών πραγμάτων, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση έχουν επικρατήσει κατά κράτος τα ορθολογικά. Το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα μιας κυβέρνησης, την αποτελεσματικότητα. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τους αντιπάλους μας. Με τους αντιπάλους μας, η ισοπαίδωση και ο μηδενισμός, η υπερβολή την οποία επέδειξαν όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο. Η προεκλογική περίοδος ήταν το απάβγασμα. Το βασικότερο από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής: ότι ο κύριος Τσίπρας επαναπαύθηκε σε δάφνες ενός ανθρώπου που χειρίζεται πολύ καλά την επικοινωνία, που έχει μια εξαιρετική εικόνα, είναι αλήθεια, ως προς το πώς μπορεί να λαϊκίσει κανείς. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έκανε τίποτα για να αλλάξει όχι το κόμμα του στις δομές ενός αριστερού κόμματος, να αλλάξει το κόμμα του στην ουσία των όσων θα μπορούσε προγραμματικά να δεσμευτεί ότι μπορεί να κάνει. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι η συντάφτιση και οι μνήμες εκείνες που έφεραν στο παρελθόν το 2015 τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Βαρουφάκη με αφορμή τα γεγονότα των τελευταίων 15 ημερών έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Το τελευταίο, μια καμπάνια πολιτική προεκλογική, δεν δίνω πρώτιστο λόγο σε αυτό, δεν δίνω πρώτιστο ρόλο σε αυτό, μια καμπάνια η οποία με ισοπαίδωση, με αμαύρωση της εικόνας ή προσπάθεια αμαύρωση εικόνας του αντιπάλου, με υπερβολή, χωρίς προοπτική, έφεραν, ναι, αυτά τα αποτελέσματα. Κύριε, είναι αλήθεια Σεφετζή, ότι δεν περιμέναμε καθόλου αυτό τη μεγάλη διαφορά, έτσι.